Πώς αφήσανε και πήγαν στο καράβι και ήρθαν. Με το ίδιο τρόπο που αφήσανε. Πήγανε το βράδυ, το πρωί ήταν στον πειρα. Και μετά πήγε ο υπουργός και είπε, ας πούμε, στους δικαστές τώρα, έλα τώρα αυτή είναι που πάρει δική μας κάτω το κόμμα. Είχαν εμάς από εδώ πέντε. Αυτοί μας κυβερνάνε, γι' αυτό πάμε. Θα αναγκαστώ να διακόψω, γιατί δεν θέλω για να πούμε άλλα πράγματα. Σίγουρα, αλλά... Άλλα πράγματα, άλλα πράγματα. Αλλά και τα ζαζαβικά ζούμε λίγο από εκεί. Λοιπόν. Και εγώ με τον αδερφό, σαν να βλέπουμε τραχτέρ, κάτι μας κάνει, ας πούμε, γι' αυτό το πιάσω. Θα αρχίσω, αναγκαστικά. Η Κρήτη ζει ότι είναι Αθήνα. Αναγκαστικά θα καλώσω να παλέω τώρα. Τάκη, οι της γραβάτας δεν ασχολούνται με αυτά. Όλοι ασχολούνται με άλλα. Πώς θα πάρουν παραπάνω αυτοί. Όλοι αντίσαν τα πράγματα πριν από την αγωγή. Πάντα άλλη ώρα. Και ο Σκουπιδιάρης, αυτός ο ασήμαντος Σκουπιδιάρης, είναι ένας κρύπος. Σας θέσετε. Ο πρώτος είναι αυτός. Ο πρώτος είναι ο Σκουπιδιάρης. Αν μας σκεφτείς, έτσι. Καλώς ο Ιωάννη, καλώς. Καλώς ο Γιάννη. Καλώς ο Ιωάννη. Έχεις εδώ θείους Γιάννη, πόλεμους. Πόλεμους, όλοι εδώ έχουν έρθει. Ωραία, Παναγία. Ο Βασίλης πώς άργησε ο Βασίλης. Ναι, μου κάνει εντύπωση, αυτό σκέφτομαι. Αυτό σκέφτομαι. Κάτω πήγες, Νικόλακη, πήγες κάτω. Πότε. Σάββατο. Εγώ πότε ήμουν, Κυριακή ήμουν, πότε έβαλε όλη μέρα. Κυριακή στο όλο. Και χτες έφεγε κάθε μέρα μέρες. Αύριο λέει θα έρθει βάση λίγο θερμοκρασία. Λέω, σήμερα εδώ θα είναι κάτω να μπες στον Τριάνο. Ισπανία, Γαλλία... Μα δεν πήγε να μπες. Ευτυχώς που μας λυπήθηκες αυτό. Αλλά κάνω να είσαι τελευταία. Μας είχε πιάσει διπλή σκιζοφρένεια. Ένας να σηκώσει τα χέρια ψηλά φτάνει. Ένας να είναι τόσο πιστός να σηκώσει τα χέρια ψηλά φτάνει. Την κρατάει. Πότε είναι πέρσι, 10 ή 12. Ε, καλά τώρα και ο Απρίλιο μπορεί να βάλει μια νύχτα. Είχα καταθέσει που μας έκαψε τα τέτρα όλα πέρσι. Και η Εκκλησία μην συζητάτε άλλα. Γιατί εκεί το έχουν πάθει, ξέρεις πώς. Να κάτσω να αρχίσω. Αν είναι κάτι προσευχή να μας φωτίσει ο Θεός, ζητάτε εσείς σε όλα τα υλικά. Παραμάτα ανθρώπι να μιλάμε, Κωστάκη μου. Εδώ είναι ένα ως του Θεού. Πρέπει να σεβόμαστε τον χώρο. Άντε να αρχίσουμε. Λοιπόν, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και των Υπέροχων, αμήν. Βασιλεύς, ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσε ημί και καθάρισε εμάς από πάσα σκυλίδος και σώσε να καθέντα στο χάσεις ημών. Αμήν. Να κάτσε κοντά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σήμερα γιορτάζουμε την Παπαντή του Κυρίου. Και με ρωτούσε κάποιος, τι σημαίνει η Παπαντή. Η Παπαντή σημαίνει συνάντηση, αντάμωμα δύο προσώπων ή και παραπάνω. Λέμε αυτό δεν έχει σημασία. Πάντως σημαίνει αντάμωση. Και γιατί ονομάστηκε αυτή η σημερινή εορτή η Παπαντή? Γιατί αντάμωσε, συναντήθηκε ο προφήτης Σιμεών με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και βασιλιά της δόξης ουρανού και γης. Μας είναι γνωστά τα γεγονότα και μακάρι να μην είναι γνωστά μόνο, γιατί γνωστά τα έχει και ο διάβολος, τα γνωρίζει κατά πολύ καλύτερα από μας. Και όμως είναι διάβολος.
η γνώση μόνο του καλού, εφόσον παραμένει απλή γνώση, δίνει στον άνθρωπο και σε όποιον την έχει έπαρση, εγωισμό, του ανεβάζει το μέτρο του εγωισμού και φτάνει μέχρι τρίτου ουρανού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος φωνάζει και λέγει ότι η γνώση φουσκώνει τον άνθρωπο, τον κάνει σε παπαγάλο, φυσιή φουσκώνει, μόνον η αγάπη οικοδομεί. Η αγάπη φτιάχνει σπίτι με σταθερά και γερά θεμέλια. Όπως ακριβώς η αγάπη του Χριστού έφτιαξε το θεμέλιο και το οικοδόμημα που λέγεται Εκκλησία του Χριστού. Γνώση λοιπόν του καλού μόνο δεν ωφελεί καθόλου. Εμείς εδώ κάνουμε και εμείς αντάμωση, συνάντηση, κάνουμε υπαπαντή κάθε φορά που συγκεντρωνόμαστε εδώ πέρα. Σίγουρα συνάντηση μεταξύ μας, αλλά το πιο βέβαιο, συνάντηση με τον Κύριο. Συνάντηση με τον Κύριο της δόξης. Γιατί το έχει ξεκαθαρίσει ο Κύριος. Είναι ο λόγος του αιώνιος και λέγει ξεκάθαρα, όπου μαζεύονται δύο-τρεις στο όνομά μου και εγώ είμαι στη μέση και με βλέπουν και τους βλέπω και τους ομιλώ. Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, καγώ εν το μέσο αυτό. Συνάντηση λοιπόν και εμείς με τον Κύριο. Ο προφήτης Σιμεών, χωρίς να έχει δει τον Κύριο ορατά, μήνυμα είχε πάρει ότι θα έρθει ο Κύριος. Και θα περπατήσει στη γη σαν άνθρωπος. Όλοι οι προφήτες είχαν το μήνυμα αυτό. Άλλωστε οι προφήτες μας έφεραν το μήνυμα της γεννήσεως του Κυρίου. Αυτός λοιπόν, έλεγε ο προφήτης Σιμεών, που εορτάζει αύριο. Σήμερα είναι η υπαπαντή, το γεγονός της συνάντησης, που το γνωρίζουμε, είπα όλοι, και γνώση δεν φτάνει μόνο. Επειδή ο Σιμεών είναι η αιτία, ας το πω έτσι, στην ουσία αιτία είναι ο Κύριος, πίσω από τον Σιμεών και από κάθε γεγονός είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας. Όμως ο Κύριος πήγε βρέφος στην αγκαλιά της Παναγίας να πάρει ευλογία, προσέξτε, ο Κύριος να πάρει ευλογία από τον προφήτη Σιμεών, που είναι δημιούργημά του. Ποτέ στον κόσμο ο μικρότερος σε ηλικία, ας πούμε, και σε αξίωμα και σε δόξα και σε οτιδήποτε καλό, δεν μπορεί να πει ότι είμαι ανώτερος από αυτό που είναι ανώτερος σε όλα εκείνα που είπαμε, ώστε να έχει το δικαίωμα να πει, ξέρεις, μπορεί εγώ να προσφέρω κάτι καλύτερο από εκείνο που είναι καλύτερος. Αυτό είναι φύση αδύνατο. Δεν μπορεί, παράδειγμα, να πούμε ένα παράδειγμα, ένα αστέρι, εγώ μπορεί να φωτίσω τον ήλιο, ή ένα λιγνάρι, εγώ θα φωτίσω τον ήλιο. Αυτό δεν το διανοείται κανείς. Αντίθετα,
Ο ήλιος τα φωτίζει όλα. Εδώ στη συνάντηση τη σημερινή συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Δηλαδή ενώ το έλατον, το μικρότερο, υπό του μίζωνος από το μεγαλύτερο, λέει Απόστολος Παύλος το λέει αυτό, ευλογείται, παρά τα αυτά, το μίζον, ο Κύριος, το μεγαλύτερο, ο Κύριος ως άνθρωπος, ευλογείται από το έλατον, από το μικρότερο, που είναι ο προφήτης Σιμεών. Τον πήρε στην αγκαλιά η Παναγία, τον πάει στον Σιμεών, τον προφήτη, τον ευλογεί ο Σιμεών ο προφήτης, ευλογεί τον Κύριο του, γιατί πήρε σαραντισμό σαν άνθρωπος ο Κύριος. Σαραντισμό, γιατί έλεγε ο Μωσαϊκός Λόγος ότι κάθε αρσενικό παιδί που γεννιέται, παν άρσεν το τιμήτρα διανοίγουν ένα τροπάριο, κάθε αρσενικό παιδί πρέπει να οδηγείται στο ναό και να παίρνει στις 40 μέρες ακριβώς ευλογία. Και μου έκανε εντύπωση, άκουγα από το σταθμό του Πειραιά στο αυτοκίνητο μέσα τον ηγούμενο του σκήτου του Αγίου Ανδρέα στο Ρώσικο Μοναστήριο πάνω, που πρέπει να είναι εξαιρετικά φωτισμένος άνθρωπος και ευλογημένη ψυχή, γιατί έλεγε ότι γιατί λέει διαμαρτύρεστε όταν συμβαίνουν ασθένειες στο σπίτι μέσα, τη στιγμή που άφησε υπόδειγμα ο Κύριος ότι 40 ημέρες χρειάζονται για να πάρει ευχή η γυναίκα για να ευλογηθεί στην εκκλησία μετά τη γέννηση του κάθε παιδιού, όταν εσείς πάτε στις 20 ημέρες και κόβετε το χρόνο στη μέση, μπορούσε και ο Κύριος πιο νωρίς να πάει, αφού αυτός έδωσε τον νόμο. Το σεβάστηκε τον νόμο. Αυτό που λένε εδώ, τη μισή το σεβάστηκε. Τη μισή, δεν υπάρχει μισή. Δεν υπάρχει μισή. Αλλά επιτρέπεται όμως. Όχι, αυτό λέμε το σύνολο. Και συμπληρώνει και λέει. Αυτό το άκουσα και εγώ που λέτε τώρα. Την ίδια ομιλία. Ναι. Ναι. Και συμπληρώνει και λέει ότι μην έχετε απορία και ρωτάτε γιατί. Μου αρρώστησε το παιδί, έπαθε τούτο το παιδί, το άλλο παιδί. Οφείλεται και σε αυτό το γεγονός. Λοιπόν, 40 μέρες λοιπόν η Παναγία, σύμφωνα με τον νόμο, πήγε να ευλογηθεί από τον προφήτη Σιμεών. Λέει, Κύριε, από τη στιγμή που θα συναντήσω ο προφήτης Σιμεών και ύστερα πάρε με από τη ζωή, γιατί εκείνο που έχω στόχο στη ζωή μου είναι να δω εσένα, Κύριε. Άπαξ και σε δω, άφησέ μου τη ζωή. Βέβαια το έχουμε ακούσει και το ακούμε σε κάθε εσπερινό, είπε εκείνη την ευχή που λέμε, νυν απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα. Τώρα μπορείς να με απολύσεις από τη ζωή. Δώσε, δηλαδή εσύ να φέρεις το τέρμα της ζωής μου. Η λαχτάρα της ψυχής μου πραγματοποιείται με την ευλογία που με αξιώνεις να δώσω εγώ ο δούλος σου σε σένα. Αναγνώρισε ότι είναι ο Κύριος του, ο Κύριος του. Νυν απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα. Θα ξαναπώ άλλη μια φορά, γιατί θα κάνουμε επάνω σε αυτό ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο άγιο και ευλογημένο. Τώρα νυν απολύεις, με αφήνεις εμένα που είμαι δούλος σου. Έτσι μιλάει ο δούλος στον Κύριο. Να τον απολύσει από τη ζωή. Εδώ σε μας συμβαίνει αντίστροφη η φορά. Εντελώς αντίστροφη η φορά. Σε παρακαλώ πολύ, Κύριε,
δώσε μου και ακόμη μερικά χρόνια ζωής, να έχω παράτα να αντιχορτάσω τη ζωή. Συγχωρέστε με, ανθρώπινο είναι, ανθρώπινο είναι, αλλά ίσως και το παρακάνουμε πολλές φορές. Λέει, δώσε μου παράτα Κύριε, έκανα παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έκανα εγγόνια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ένα δω και ένα δισέγγωνο Κύριε, μου δώσε και αγαθά Κύριε, σε ευχαριστώ για όλα. Αλλά κάπου κολλάει η βελόνα και δεν λέμε σχεδόν καθόλου νυν απολύεις το δούλο σου, Δέσποτα. Τώρα Κύριε μπορείς να με αφήσεις να φύγω. Να κάνουμε μια σύγκριση, να βγάλουμε το συμπέρασμα. Άγιος ο προφήτης Σιμεών, φωτισμένη ψυχή, είχε κάθοδο του πνεύματος στην ψυχή του μέσα, έλαμπε, ήταν καθαρό δοχείο πέρα και πέρα, έβλεπε τα παρόντα, όπως τα βλέπουμε κι εμείς, τα παρόντα αγαθά, τα έβλεπε ως δημιουργήματα που οδηγούν στο δημιουργό και που είναι τα δημιουργήματα, το μέσο για να φτάσουμε στο δημιουργό. Μέσο για να φτάσουμε στο δημιουργό. Και συγχρόνως παρατηρούσε και έλεγε ότι πάσα σάρξ κάθε ανθρώπινο σώμα ως χόρτος του αγρού, σαν το χορτάρι που ξεραίνεται γρήγορα, και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος του αγρού, και κάθε δόξα ανθρώπινη πιο γρήγορα ακόμα από το χορτάρι, σαν το άνθος που φεύγει γρήγορα. Έβλεπε όμως ότι πάνω από αυτά είναι η άλλη δόξα, ο Κύριος. Έβλεπε σαν τον Παύλο ψηλά και έλεγε αυτό του Παύλου, του Αποστόλου. Τι έλεγε ο Αποστόλος Παύλος? Έλεγε ότι επιθυμώ, έχω καυτή επιθυμία, αναλύσε να γίνει η ανάλυση στο σώμα μου στα στοιχεία από τα οποία αποτελείται, σε χώμα, νερό και λάσπη, τι άλλο είναι εκεί, και συγχριστώ είναι, και να πάω να ανταμώσω, να κάνω υπαπαντή ψηλά. Εδώ κάνουμε την υπαπαντή κάτω, και ο Σιμεών ο Θεοδόχος δέχτηκε το Θεό, Θεοδόχος, και ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι μάρτυρες πέρα για πέρα επιθυμούσαν και έβλεπαν τη συνάντηση αυτή την υπαπαντή ψηλά στον ουρανό. Είχε δώσει το στίγμα ο ουρανός, γιατί είχαν καυτή την επιθυμία, πολύ καυτή επιθυμία. Φτάνει να φέρω στο μυαλό του καθενός μας τον Άγιο, θα πω τη λέξη μάρτυρα της Εκκλησίας μας, γιατί μάρτυρα είναι στην ουσία ο Άγιος Πολύκαρπος Μύρνης, πέθανε πάνω από 80-85 ετών πέθανε, δεν πέθανε, μαρτύρησε, ο οποίος, όχι για τον Άγιο Ιωνάτιο Θεοφόρο, λάθος έκανα, συγχωρέστε με, Άγιο Ιωνάτιο Θεοφόρος, ο οποίος οδηγήθηκε για τα θηρία σε μεγάλη ηλικία και του είχαν στείλει μήνυμα οι χριστιανοί, μπορούμε να παρέμβουμε επειδή σε χρειαζόμαστε, γιατί είσαι κολόνα της Εκκλησίας που στηρίζει ουρανό και γη, πάρε μας χάρη, να σε κρατήσουμε στη ζωή, αλλά να βάλουμε μέσο, πως γίνεται σήμερα σε εμάς, να ζήσεις. Είχαν τη δυνατότητα να τον κάνουν να γλιτώσει τη ζωή. Και η απάντησή του ήταν, μέσα μου υπάρχει νερό που βράζει ουράνιο
και που μου λέει τρέξε, μη κάθεσαι, έλα κοντά μου. Νερό, καυτό, ουράνιο που μου λέει έλα κοντά μου. Αφήστε με λοιπόν να με αλέσουν στο στόμα τους τα θηρία. Ήτανε, επαναλαμβάνω, καυτή η νοσταλγία να επιστρέψει από εκεί που έχουμε έρθει όλοι μας, στον ουρανό, στην αγκαλιά του Κυρίου. Και όντως τον φάγανε τα θηρία. Ζητούσαν και ζητούν όλοι οι Άγιοι, οι όντως Άγιοι, αυτό που ο προφήτης Σιμεών είπε όταν είδε τον Κύριο. Τώρα νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα. Σε εμάς λοιπόν υπάρχουν βαρύδια στα πόδια και πάμε να ανέβουμε ψηλά και μας τρεβάνε προς τα κάτω. Τα βαρύδια είναι γνωστά σε όλους μας. Γνωστά σε όλους μας τα βαρύδια. Η αμαρτία. Η αγάπη στην ύλη. Στην ύλη. Αμαρτία αυτό. Αμαρτία. Να πούμε τον πρώτο σκοπό. Η αγάπη είναι. Και όχι εκεί. Γιατί η αγάπη στα παιδιά είναι λίγη, η αμαρτία, η πολλή αγάπη. Το ξέρετε, πολύ μην το συζητάμε. Ο αγαπών μητέρα ή πατέρα ή νοθηγατέρα περισσότερο από εμένα δεν είναι άξιο για μένα. Τελείωσε. Είναι καθαρά πράγματα αυτά. Τώρα μας αλέσει ο Κύριος. Μας δείχνει με το δάχτυλο ο προφήτης Σιμεών. Μας δείχνει με το δάχτυλο. Με το λόγο αυτό μας λέει εκεί, γιατί εκεί θα είναι η κατάληξή σας. Αλλά να είναι η νοσταλγία σας και η προσοχή σας εκεί ψηλά. Ψηλά, όσο είναι δυνατόν ψηλά πάμε. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Και λέει μάλιστα στη συνέχεια, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου. Γιατί τα μάτια μου, θέλω λέει Κύριε να με αφήσει από τη ζωή, γιατί τα μάτια μου είδανε. Όχι τα μάτια αυτά, λάθος, άλλα μάτια μέσα. Είδαν τα μάτια μου αυτόν που έφερε το σωτήρα, δηλαδή του κόσμου, τη σωτηρία στον κόσμο. Αυτόν που έφερε τη σωτηρία, το σωτήριόν μου, έφερε αυτόν που έφερε τη σωτηρία στον κόσμο. Μιλάμε ότι είδε τότε το σωτήρα. Ήρθε ο σωτήρας, έφυγε ο Σιμεών για να τον συναντήσει αργότερα βέβαια, σήμερα από την επιθυμία του στη δόξα της βασιλείας του. Στη δόξα της βασιλείας του. Ουκούν βασιλεύς εσύ, τον ρωτάει ο Πιλάτος. Λοιπόν, είσαι βασιλιάς. Τι βασιλιάς? Αν ήταν βασιλιάς δεν ήταν μπροστά στον Πιλάτο. Σύμφωνα με τη δοξασία που είχε ο Πιλάτος. Ο Πιλάτος είχε την αίσθηση με το μυαλό του ότι μπορεί να είναι και βασιλιάς. Αλλά τέτοιος βασιλιάς της γης. Ουκούν βασιλεύς εσύ. Και του απαντάει ο Κύριος. Η βασιλεία η εμή, ουκ έστειν εκ του κόσμου τούτου. Η δική μου βασιλεία δεν έχει καμία σχέση με τούτους βασιλιάδες. Με τούτους αρχοντάδες που για να γίνουν αρχοντάδες πρέπει να προσκύνει στον διάβολο. Ο Κύριος δεν προσκύνει στον διάβολο όταν του είπε δικά μου είναι τα βασιλιά της γης, πέσε και προσκύνησέ με. Κύριε το Θεό σου προσκυνήσεις και αυτό μου λατρεύσεις. Το Θεό προσκυνάς και αυτό λατρεύεις. Λοιπόν, πήγε γιατί ήταν δούλος του Άνω Βασιλιά, ο Σιμεών, δούλος του Άνω Βασιλιά, πήγε στη βασιλεία του και έκανε εκεί την υπαπαντή των υπαπαντών που δεν έχει επανάληψη στους αιώνας στον αιώνα. Δηλαδή συναντήθηκε με τον Κύριο όπως ακριβώς τον σταλγούσε. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, το νυν, η λέξη νυν
σημαίνει τώρα. Τώρα, σας ερωτώ, έχουμε σκεφτεί ότι μέλλον δεν υπάρχει, παρελθόν δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει το νυν. Κάθε φορά ζούμε ένα νυν. Δεν υπάρχει, άντε 30 χρόνια που λέμε, πούτε, δώστε μου τα. Δώστε μου τα 70 που έχουν περάσει τα δικά μου πίσω. Ούτε το μέλλον υπάρχει, ούτε το παρελθόν υπάρχει. Υπάρχει μια στιγμή παρούσα που τη βιώνουμε. Αν αυτή λοιπόν η παρούσα στιγμή, που κάθε φορά παρούσα στιγμή είναι, που έρχεται, αν αυτή η παρούσα στιγμή πάυσει να έχει την επομένη παρούσα στιγμή, τέρμα ζωής. Δεν υπάρχει πια ζωή, η ζωή υπάρχει αφού υπάρχει ένα νυν, άλλο νυν, άλλο νυν, αλλά νυν θα είναι, δεν θα υπάρχει συνέχεια άλλου προηγούμενου. Είναι παρούσα στιγμή, για κάποια στιγμή το νυν. Νυν τώρα Κύριε, τώρα, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Και το φωνάζει και θα ακούγεται σε όλες τις εποχές, σαν τη φωνή, γιατί είναι φωνή του Κυρίου. Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα αυτή η στιγμή, τώρα αυτή η στιγμή, είναι στιγμή που για σένα ναι, μπορεί να είναι η καλύτερη στιγμή να με γνωρίσεις. Όπως γνώρισε ο Σιμεών τον Κύριο, όταν τον είδε τον συνάντηση. Νυν καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα για σένα είναι καιρός, όχι απλώς δεκτός, ευπρόσδεκτος, καλοδεχούμενος. Αυτό σημαίνει ευπρόσδεκτος. Ιδού νυν, και συνεχίζει ο Πασαλός Παύλος και λέει, ιδού νυν, ημέρα σωτηρίας. Τώρα αυτή τη στιγμή, νυν, το φωνάζει. Και το νυν το ξεπαστονομάζει. Ημέρα σωτηρίας. Την παρούσα στιγμή την ονομάζει ο Απόστολος Παύλος ημέρα σωτηρίας. Μια στιγμή λοιπόν είναι, άμα τη βάλουμε μια στιγμούλα στη ζυγαριά και μια ημέρα, θέλετε 24 ώρες, θέλετε 48 ώρες, θέλετε να τη βάλουμε αιώνια, τόσο ζυγίζει μια στιγμή. Θυμηθείτε. Νύσθητη μου Κύριε ο ληστής, μία ροπή, λέει εκεί το τροπάριο ή και το Ευαγγέλιο, μία ροπή, μια στιγμή δηλαδή, ένα γόκλημα των ματιών, έγινε στιγμή για μια ατελείωτη ζωή του ληστή στο παράδεισο. Μια ατελείωτη ζωή, λέει, και το λέει ο Κύριος. Το παντάει ο Κύριος. Σήμερον. Έχει σήμερον ο Κύριος. Είναι το νυν που είπε ο ληστής. Το νυν του ληστή είναι το αιώνια σήμερα που δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό ζει η Εκκλησία. Κάθε γιορτή που γιορτάζει λέει σήμερα. Και είναι το νυν. Σκεφτόμαστε τι έχει να πει. Δηλαδή για μια στιγμή, μια στιγμούλα, ένα νυν. Να υπάρχει ένα σήμερα ατελείωτο. Γι' αυτό λοιπόν λέει νυν ο προφήτης Σιμεών στον Κύριο που το συναντάει, τώρα Κύριε άφησέ με, μη με κρατάς Κύριε σε αυτόν τον κόσμο εδώ πέρα, πάρε με Κύριε κοντά σου να ζω το νυν που έχει διάρκεια και δεν έχει διακοπή καμία. Φοβερό πράγμα. Δεν πιάνεται στο λογισμό του ανθρώπου. Μην τα κοιτάμε με τα μάτια της λογικής, που η λογική μπορεί να πλανιέται και πάντοτε πλανιέται. Οι πατέρες λένε ότι ο μεγαλύτερος αλήτης είναι η λογική. Αυτή γυρίζει τα σύμπαντα, αν θέλει στο κακό και είναι αλήτης. Αυτή στέκει στον νυν του Ιησού Χριστού σαν τον προφήτη Σιμεών και του κάνει το λαμπράκι Άγιος. Επαναλαμβάνω, ένα νυν του ληστή, δεν χρειάζεται για μια στιγμή μόνο. Και ο Παύλος λέει, τώρα τη στιγμή αυτή, μπορεί να το κάνεις εσύ, να την κάνεις τη στιγμή αυτή ένα σήμερα αιώνιο και να είναι για σένα μία αιώνια σωτηρία. Ιδούν είναι ημέρα σωτηρίας. Ημέρα σωτηρίας σημαίνει ατελείωτη ημέρα σωτηρίας. Και βέβαια
δεν ήταν τα λόγια του Σιμεών απλά λόγια ενός ανθρώπου σοφού, αλλά ήταν μεστά γεμάτα από Άγιο Πνεύμα. Γεμάτα από Άγιο Πνεύμα. Νην απολύει στο δούλο σου, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου. Και ο ληστής στο σταυρό, το προσέξατε τι έκανε. Δεν υπάρχει διαφορά, καμία διαφορά δεν υπάρχει. Αν ήταν ληστής, έβλεπε ο ληστής κρεμασμένο σαν γι' αυτό, ναι, ένα κατάδικο, τον Κύριο. Γιατί τον βάλανε και στη μέση οι Εβραίοι τον Κύριο, να έχει δύο κακούργους δίπλα, ώστε να λέει, να έχει ένας τρίτος κακούργος. Με τα νόμων... ή να πληρωθούν εν μέσω δύο ληστών. Με τα ανώμων ελογίσθη. Με τα ανώμων. Άνομοι είναι ο ένας και ο ληστής. Χωρίς νόμο, άρα και κύριος ληστής κακούρος. Για να μπερδευτεί ο κόσμος και λέει κακούρος και αυτός. Λοιπόν ο ληστής ξεχώρισε. Πώς ξεχώρισε. Ώστε να του πει μνήστητη μου. Πού να με θυμηθείς. Πού. Εν τη βασιλεία σου. Ποια βασιλεία, αφού εκεί ήταν καρφωμένος και σαν άνθρωπος θα παρέδιδε το πνεύμα του, όπως το παρέδωσε, τη λέει η Γραφή. Πώς λοιπόν ο ληστής του φωνάζει βασιλιά, το φωνάζει βασιλιά, με ένα νυν στη βασιλεία του, με ένα νυν, αλλά τι νυν ήταν αυτό, δεν μπορεί να πάρουμε να ζυγίσουμε άλλες επιθυμίες ανθρώπινες και να συγκριθεί με αυτό το νυν, δεν συγκρίνεται. Γι' αυτό ο ληστής είναι υπόδειγμα θεολόγου, γιατί θεολόγησε. Δεν είχε πάει πανεπιστήμιο, αλλά εκεί θεολόγησε. Είπε, είσαι Θεός, πάρε με μαζί σου. Αν έλεγε ότι ήταν άνθρωπος βασιλιάς, δεν είχε ανάγκη να το πει, γιατί πέθανε και έκλεινε τα μάτια, δεν είναι βασιλεία. Ποια βασιλεία. Εδώ μιλούσε ο ληστής σαν τέλειος θεολόγος. Θεολόγησε. Είδωνε η οφθαλμή μου το σωτήριό σου. Φως, συνεχίζει την προσευχή ο Σιμεών ο Θεοδόχος, φως εις αποκάλυψη εθνών. Φως εις αποκάλυψη εθνών. Το πάλι μια φορά, δύο λεξούλες είναι. Φως εις αποκάλυψη εθνών. Ονομάζει τον Κύριο ότι είναι φως, που πρόκειται να αποκαλυφθεί, για να το προσέξουμε λίγο για το πράγμα, να αποκαλυφθεί, πού στο Ισραήλ, το κρεμάσαν οι Ισραηλίτες. Εις αποκαλύψη εθνών, αυτό σημαίνει λαών ιδωλολατρικών. Γι' αυτό και εθνικός είναι ιδωλολάτρης, μες στην Αγία Γραφή. Εδώ λοιπόν ο Σιμεών λέει ότι αυτό το φως που σήμερα εγώ κρατάω στα χέρια μου, και είναι ορατό γιατί πήρε ανθρώπινο σώμα, αυτό το φως θα αποκαλυφθεί, θα φωτίσει όλα τα έθνη. Και εμείς του φωνάζουμε του Κυρίου, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Του φωνάζουμε εμείς, εσημειώθη εφημάς, σημειώθηκε σε μας το φως του προσώπου σου. Το φως, γιατί λέει του προσώπου σου, είναι πρόσωπο ο Κύριος. Και επειδή το πρόσωπο του Κυρίου είναι λάμψη ηλιακή, όχι σαν εκείνη που βλέπουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει λογική που να συλλάβει το πόσο λαμπρός ήλιος είναι ο Κύριος και γλώσσα να περιγράψει αυτή την λαμπρότητα του ηλίου. Αυτή την ίδια Σιμεών λέει, είσαι Κύριε εσύ το φως που θα λάμψει στα έθνη όλα, σε όλα τα έθνη. Γι' αυτό και είπαμε ότι λέμε σημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε, την ώρα που βαπτιζόμαστε όλοι μας, όλοι μας βαπτιζόμαστε, ο ιερέας χρεί μας δίνει το Πνεύμα και παράλληλα λέει και την ευχή περί φωτισμού Αγίου Πνεύματος. Φωτισμού Αγίου Πνεύματος. Εκεί πήραμε όλοι το φως του Αγίου Πνεύματος.
Αυτό που τα μάτια τα ανθρώπινα βεβαίως δεν μπορούν να ταινίσουν, όμως η ψυχή ατενίζει και βλέπει. Βλέπει, αυτή τα βλέπει η ψυχή. Είναι μυστηριώδης σύνθεση αυτή, ώστε η μεν ψυχή να βλέπει, να καταλαβαίνει, να αισθάνεται και το καλό και το κακό, εμείς να μην το χαμπαρίζουμε, γιατί αν το χαμπαρίζαμε μπορεί να μην το αντέχαμε. Είναι θέμα πια από εδώ και πέρα αντοχής σωματικής. Δεν αντέχει να δει το φως. Παραδείγματος χάρη, μεταμορφώνεται ο Κύριος. Λέει, έλαμψε το πρόσωπο αυτός ο ήλιος, τα ημάτια του γίνανε λευκά, ως ηχιόν, στη μεταμόρφωση του Κυρίου. Και όταν οι μαθητές είδαν το θέαμα, πέσανε μπρούμητα. Πρινείς μπρούμητα, εγένοντο λέει. Γιατί δεν άντεξαν να δουν το φως που εξέπεμπε το πρόσωπο του Κυρίου μας του Χριστού. Είδαν, λέει, είδαν αμυδράν ακτίνα αθεότητος. Αμυδρά σημαίνει ένα τρισεκατομμυριοστό μιας ακτίνας ηλιακής. Αμυδρά. Και από τη λάμψη πέσανε κάτω. Επειδή λοιπόν δεν αντέχουμε να δούμε, όμως η ψυχή βλέπει, επαναλαμβάνω, γι' αυτό ο Κύριος με σοφό πάνσοφο τρόπο μας οπλίσει με το φως εκείνο, να μπορούμε να ζούμε και να αντέχουμε γεγονότα που ίσως δεν τα αντέχαμε άμα δεν το είχαμε, να πορευόμαστε στη ζωή χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι το μέγα θαύμα. Λέει κάπου ο Αγίος Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τη γέννηση του Κυρίου, «Βρε άνθρωπε μου, εσύ δεν καταλαβαίνεις τα πιο απλά ανθρώπινα πράγματα και γεγονότα της ζωής και ζητάς με το μυαλουδάκι σου το μικρό να πολυερευνάς, πολυπραγμονείς», λέει, μη πολυπραγμόνη, μη πολυεξετάζεις, μη πολυερευνάς τα πράγματα του ουρανού. Αυτά ανήκουν σε άλλο χώρο, που όμως ο χώρος αυτός μπορεί να είσαι και εσύ, αλλά δεν το καταλαβαίνεις και δεν πρέπει να το καταλάβεις. Ο Απόστολος Παύλος λέει κάπου αλλού ότι μέγα, και να το προσέξουμε πολύ αυτό το πράγμα, μέγα το μυστήριο της ευσέβειας. Μέγα το μυστήριο της ευσέβειας. Το εξηγήσω. Εμείς πιστεύουμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Την πιστεύουμε. Η Εκκλησία μας προσπαθεί να μας την παραδώσει όσο είναι δυνατόν να αποδεχτούμε, κατά ένα τρόπο αγιοπνευματικό, να μας την παραδώσει. Δεν το κατανοούμε όμως, γι' αυτό και λέγεται μυστήριο. Και όπως θέλω πάνω λέει, μέγα, είναι πολύ μεγάλο, πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό το μυστήριο, και ο ίδιος δεν το κατανοούσε. Φτάνει να φέρουμε στο μυαλό μας το γεγονός εκείνο που είπε, «Με ανέβασε ο Κύριος στον ουρανό, στο τρίτο ουρανό», αλλά τι να σας πω τώρα. Αυτά που θα σας πω δεν θα μπορέσετε να τα καταλάβετε. Λέει γιατί, «Επί καρδίαν ανθρώπου ου ανέβει», σε καμιά ανθρώπινη καρδιά δεν μπόρεσε να σταθούν να τα κατανοήσει η καρδιά. Και πώς θα σας πω τώρα, σας τα καταλάβετε. Αυτά είναι μόνο βιωτά, τα ζει αυτός που είναι ελληνική πάνω. Και εδώ γίνονται υπαρκτά πραγματικά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σε μια αλλαγή πιανού. Βλέπεις ένα ληστή και γίνεται πουλί του παραδείσου. Βλέπεις μια Αγία Μαρία Αιγυπτία από πόρνη 45 χρόνια να γίνεται μια Αγία 45 χρόνια μέσα στην έρημο. Μια γυναίκα πόσο είναι στην έρημο. Βλέπεις μια Αγία Ευρωσύνη να δίνεται άντρας για να μπαίνει σε γενική μοναστήρι και να ζει μαζί με τους άντρες και μην καταλαβαίνουν. Αυτά τα πράγματα μας λένε, ξέρετε, να αυτό κάνει το Αγίο Πνεύμα. Γύρω άντρες, γυναίκα μπροστά, να μην καταλαβαίνουν τι είναι γυναίκα. Δεν τα πιάνει αυτά η λογική του ανθρώπου.
Εκεί ζαλίζεται ο άνθρωπος και παραλογίζεται και λέει ότι του αρέσει. Ζαλίζει και παραλογίζεται. Εδώ λοιπόν τώρα λέμε όλα αυτά για να πούμε ότι το φως εκείνο που είδε ο Σιμεών και που είπε ότι θα φωτίσει όλα τα εύνη, το έχουμε, το έχουμε. Και φωτίσει τα μέσα μας. Και μαζί με τα μέσα μας δίνει και μια αντανάκλαση στον κόσμο έξω. Όσο αμαρτωλοί κι αν είμαστε, όσο αμαρτωλοί κι αν είμαστε, που είμαστε, δεν το αντιλέει κανείς αυτό το πράγμα, ο απέναντί μας παίρνει τη μυρουδιά και ίσως ή χτυπιέται γιατί δεν θέλει να απαλλαγεί από το καβούκι της αμαρτίας και σου λέει γιατί να υπάρχει αυτός, δεν θέλω να υπάρχει για να κάνω τη δουλειά μου, ή λίγο κουνιέται, παθαίνει σεισμό, λέει, μου κάνει εντύπωση, διάβαζα ένα κομμάτι από το άλλο βιβλίο του Αγίου Νικολάου του Βελημύρου, του Βελημύρου της, που έλεγε ότι θα έρθει η εποχή που οι πέτρες θα μιλάνε και δίνει μια ρωτάτε απάντηση. Ρωτάτε, λέει, με ρωτάς, του λέει, πώς μιλάνε οι πέτρες, να σας απαντήσω πώς μιλάνε οι πέτρες. Στο σταυρό επάνω, λέει ο Κύριος, τετέλεστε και η γη κουγίνεται ολόκληρη και σχίζονται οι πέτρες, λέει. Να, ένας, μια απόδειξη απλή ότι σχίζονται, μιλάνε οι πέτρες από μονάχες, μονάχες τους. Επαναλαμβάνω, γεγονότα του Ευαγγελίου μιλάνε στην ψυχή μας, μην θέλουμε να τα χειροπιάνουμε. Φτάνει να λέμε ένα ευχαριστώ και ένα δόξα στο Θεό. Φως λοιπόν εις αποκάλυψη εθνών και δόξαν λέει λαού σου Ισραήλ. Το εθνών, το φως και τα έθνη. Επαναλαμβάνω, οι ειδωλολάτρες πιστεύανε στις πέτρες. Τα λέμε πέτρες, φτιάχνανε ένα φυσικό γεγονός, άγαλμα. Ένα δία να ρίγει από το βουνό τους κεραυνούς, παραδείγματος χάρη. Το είχαν άγαλμα αυτό. Έναν Ποσειδώνα με μια τρίαινα να κουνάει τη θάλασσα. Δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τα γεγονότα. Αυτοί πιστεύανε ότι η πέτρα είναι το άγαλμα που φτιάχνανε, είναι ο Θεός. Λοιπόν, αυτές οι πέτρες, τα αγάλματα, κουνηθήκαν από τη θέση τους και έπαψαν πια να υπάρχουν. Γιατί πέρασε μέσα αυτό που είπε ο Κύριος, πεπορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, πηγαίνετε. Δεν μας κινεί την περιέργεια, το πω έτσι. Ποιος ψαράς αγράμματος θα μπορούσε να υψώσει ανάστημα σε μια οικουμένη? Όποια οικουμένη είναι αυτή, ας είναι παλιά, ας είναι και πιο παλιά, ας είναι και καινούργια, ποια είναι. Ποιος ψαράς θα μπορούσε να πάει να πει ότι αυτό εσύ που πιστεύεις είναι πέτρα, είναι ψεύτικο πράγμα κλπ. Και να κηρύξει κάποια άλλη αλήθεια. Και η αλήθεια αυτή είναι ο Χριστός. Και λέει, επειδή πάει για πέτρες προηγουμένως, λέει, άστε τις πέτρες αυτές στην πάντα, Απόστολος Παύλος. Μία είναι η πέτρα, ο λίθος, ο ακρογωνιαίος. Δηλαδή, ακρογωνιαίος σημαίνει όταν χτίζανε παλιά σπίτι, βάζανε ένα μεγάλο λιθάρι για, πώς το λέμε, για θεμέλιο. Θεμέλιο γερό. Ακρογωνιό σημαίνει, λίθος σημαίνει πέτρα γερή για να στηριχθεί οικοδόμημα. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, αυτός είναι ακρογωνιαίος λίθος. Εκεί επάνω σε αυτή την πέτρα και θυμηθείτε και το Κύριο. Πέτρε, αυτό που είπες είναι ο βράχος. Βράχος η ομολογία που έκανες, ότι εγώ είμαι Θεός. Σε αυτή η ομολογία θα στηριχθούν τα πέρατα της γης. Και σε αυτή θα στηριχθεί η εκκλησία μου, η δική μου εκκλησία. Ελάτε λοιπόν και εσείς και εγώ μαζί
να δούμε με τη λογική ποιος αγράμματος μπορεί να κουνήσει ένα πιστεύω ολόκληρων αιώνων που είχαν οι παππούδες μας, οι προγονείς μας και να βάλουν ένα άλλο πιστεύω στη θέση. Μου κάνει εντύπωση. Έχω διαβάσει την περασμένη εβδομάδα πάρα πολλές φορές τα πάθη του Κυρίου στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Πάρα πολύ και στέκομαι πάρα και το κοιτάζω. Το ξανακοιτάζω, το ξανακοιτάζω. Και δεν χωράει αλήθεια στο λογισμό. Καθόλου στο λογισμό μου δεν χωράει. Πώς η θεότητα Ιησούς Χριστός τόσο χαμηλά κατέβηκε, τόσο χαμηλά, ώστε να το πιάνουνε, να το βγάζουνε τα ρούχα και εξέδισαν τα ημάτια αυτού λέει και ενέδισαν πορφύρα κοκκίνη και του βάλανε κόκκινο βυσινή ή φόρεμα, το πω έτσι κατά τον τρόπο και γονιπετήσαντες και γονάτσανε και τον κοροϊδεύανε, χαίρε βασιλιάς ο Λεωδέων. Δεν τα πιάνει ο λογισμός δηλαδή και τα πράγματα, σε καμιά περίπτωση. Και ακόμη, τον χτυπάνε από πίσω το αυτό. Εσύ που είσαι προφήτης, βρε ποιος σε χτυπάει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, χωράει σε αυτό σε λογική ανθρώπινη. Ποια αξιοπρέπεια ανθρώπινη υπάρχει εδώ πέρα, σε αυτούς τους ανθρώπους που και τον τελευταίο άνθρωπο ανάγκη δεν το κάνει εκεί το πράγμα. Δεν απλώνει το χέρι σου να πεις, εγώ σε χτυπάω, σε βρε ποιος σε χτυπάει. Από τους τέσσερις που είμαστε, 10 πόσοι είμαστε. Δεν, άμα καθίσει και τα κοιτάξει καλά. Θα πρέπει να πεις ή όχι δούλος νυν απολύεις το δούλο σου δέσποτα. Το είπε ο Σημαίων που ήταν Άγιος. Αλλά πολύ πιο βαθιά από δούλος θα πεις εσύ και θα πεις ούτε δούλος σου δεν είμαι Κύριε. Γιατί ο δούλος περιμένει στο τέλος μετά από τη δουλειά του και κάποια κάτι να φάει. Εδώ μιλάμε για συμπεριφορά προς τον Κύριο. Αλόκοτη, ο Σημαίων λέγει, Κύριε είμαι δούλος σου. Ο Μωυσής ο προφήτης, Κύριε λάλη μίλησε μου και ο δούλος σου ακούει. Το ακούει σημαίνει υπακούει. Και ο Κύριος λέει, αν το προσέξαμε, το προσέχουμε, ο έχω νότα. Ακούει να ακουέτω. Δεν σημαίνει απλώς ακούει, ακουέτω, τα ακούει και είναι εντάξει. Όχι, κάνουμε λάθος. Εδώ σημαίνει ότι αυτός που έχει αυτιά σκύβει το κεφάλι και υπακούει. Είναι δούλος σαν το Σημαίων. Είναι δούλος σαν το Σημαίων. Είναι λοιπόν κάθε δούλος του Κυρίου και ένα φως. Δεν έχει σημασία αν υπάρχει ο ήλιος και είναι αναμένο ένα λιγνάρι. Φως δίνει και το λιγνάρι. Φως και το λιγνάρι. Γιατί είπε ο Ιωάννης, εγώ είμαι ο λίγνος για τον εαυτό του. Εκείνος που έρχεται είναι ο ήλιος. Σύγκριση δεν γίνεται, όμως είναι λιγνάρι, όμως δίνει φως. Κάποια εποχή έπεσε ρόλο φωτός σε μεγάλο μέγεθος. Λοιπόν, ο Ιωάννης είναι το λιγνάρι, ο Κύριος το φως. Και εμείς είμαστε φώτα. Και εμείς είμαστε φώτα. Δεν το λέω εγώ. Εμείς εστέ το φως του κόσμου. Το λέει ο Κύριος, εσείς είσαστε το φως του κόσμου. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, εάν το φως γίνει σκοτάδι, είμαστε φως. Αν γίνουμε σκοτάδι, βλέπει δηλαδή ο απέναντί μας σκοτεινά έργα, τότε το σκοτάδι του αλλού πόσο βαθύ πρέπει να είναι. Τότε λαμβάνεις το πράγμα, λέει, εμείς είμαστε φώτα, ετερόφωτα. Παίρνουμε το φως από τον Κύριο, φωτιζόμαστε. Πηγή φωτός ο Κύριος. Από εκεί έρχεται όλη η ενέργεια του φώτας, από τον Κύριο. Αυτό το φως που έχουμε όμως πρέπει να κάνουμε εκπομπή κι εμείς,
να το μεταδίδουμε αλλού. Αν αυτό το φως εμείς με τα έργα μας δείχνουμε ότι είναι σκοτάδι, τότε αυτός που δεν έχει καμιά σχέση με τον Κύριο, πού θα δει το φως? Δεν θα πρέπει να βαθύ σκοτάδι? Και τότε τυφλός τυφλώνε αν οδηγεί, λέει ο Κύριος, δεν πέφτουν και οι δύο μες στο λάκκο? Τυφλός τυφλώνε αν οδηγεί. Είμαστε φώτα του Κυρίου, φώτα του Κυρίου. Μη μας φαίνεται παράξενο, μη μας βάζει ο λογισμός και λέει ότι ξέρεις εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ξέρεις δεν έχω δει καμιά προκοπή, ξέρεις δεν μπορώ να πω στον άλλο μια κουβέντα κλπ. Δεν είναι δικό μας ό,τι προσφέρουμε. Είναι εκ της πηγής ενεργείας, πρώτου πηγής ενεργείας, φωτός της Αγίας Τριάδος. Και η Εκκλησία φωνάζει, όταν δεν λέει η Εκκλησία, είδομεν το φως το αληθινόν. Το φωνάζει έτσι για να ακούει τα αυτοί μας ότι να τώρα είδαμε το φως και να σαν να κουμπά την επιδερμίδα μας και να λέμε η κοινωνία εντάξει, τώρα, την ώρα που δίνει ό,τι τελειώσει. Όταν με τελειώνει, ναι. Ναι, αλλά λέει είδαμε το φως, ποιο φως? Το αληθινό. Το αληθινό, όχι το ψεύτικο, το που έχουμε εμείς εδώ. Εγώ θα ήθελα μετά από όλα αυτά που είπα, θα ήθελα, και επειδή το θέμα είναι καθαρά συνάντηση του Κυρίου με τον Σιμεών, επειδή είναι παπαντή σήμερα, αυτό σημαίνει παπαντή, συνάντηση του Κυρίου με εμάς, είναι η παπαντή η άλλη, που βέβαια μας γεμίζει ευλογία αφού είναι ο Κύριος ο ευλογών της ευλογούντας. Λοιπόν, αυτή η συνάντηση με τον Κύριο να γίνει αφορμή σε όλους μας, ώστε όταν συναντιόνται άνθρωποι του Χριστού με τους ανθρώπους του κόσμου, να έχουν την αίσθηση ότι μυρίζει Χριστό και ότι συναντάνε και αυτοί τον Χριστό. Με τον τρόπο που αυτοί μπορούν να καταλάβουν. Δεν αφήνει ο Κύριος άνθρωπο αμύητο, δηλαδή χωρίς να τον οδηγεί αν έχει καλή προαίρεση κοντά του, αλλά βάζει κάποιον άλλο για να τον φέρει κοντά του. Αν ανοίξουμε την ιστορία της Εκκλησίας, θα δούμε ότι ο Θεός προσωπικά δεν κατέβηκε το δουν οι άνθρωποι πάντα κάτω είναι για να τους καλέσει. Έβαλε μεσάζοντα άλλα πρόσωπα, Μωυσή, προφήτες κλπ. Άλλους ώστε να μπορούν να συνεργιώνται τη γλώσσα που έχουν. Και εδώ σε εμάς το ίδιο γίνεται. Πρέπει λοιπόν με τη γλώσσα του Κυρίου να μιλάμε, να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι ζει ο Χριστός μες στον κόσμο και ότι είναι το φως του κόσμου. Μπορεί και να πείτε θέλετε. Αύριο είναι του Σίμωνος. Του Αγίου Σίμωνος αύριο, ναι. Και στο Άγιο Όρος ο Σίμωνος Πέτρας έχει. Όχι, δεν είναι αυτός ο Σίμων, άλλος είναι αυτός. Είναι αυτός που έκτισε το μοναστήρι, ο Σίμων που λέμε. Όχι ο Θεοδόχος, το όνομά του έχει. Αυτός που έκτισε. Ναι, αυτό είναι το μοναστήρι. Λοιπόν, λέγε με κάτι να πω. Γιατί το λένε Σίμωνος Πέτρας, γιατί ο Σίμων... Έκτισε το μοναστήρι πάνω στην πέτρα. Μπράβο. Πάνω στον βράχο. Λοιπόν, θα πω κάτι. Ότι ο Άγιος Σιμεών της Παπαντής που λέμε, ναι, που πήρε την αγκαλιά τον Κύριο, παρακάλαγε τον Κύριο να μην τον πάρει από τη ζωή και είχε φτάσει σε μια μεγάλη ηλικία μέχρι να δει το σωτήρα του κόσμου. Ναι. Λοιπόν, και εφόσον έγινε αυτό που πήγε η Παναγία και τον έπιασε στην αγκαλιά του, στο πρόσωπο του είδε όλα αυτά τα πράγματα που είδε και πάνω σε αυτό που λέει Νίνα πολύ στο δούλο σου και ότι θα είναι σημείο αντιλεγόμενο και όλα αυτά, μια προφητεία πάλι που ευγήκε. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση, που πρέπει να το πιάσουμε όλοι, αλλά πιο πολύ εγώ που το λέω πρώτος, είναι ότι εκεί εκπληρωθήκαν όλα του τα όνειρα, όλα αυτά που είχε και λέει τώρα Κύριε πάρε με. Εδώ δεν χρειάζομαι άλλο. Και όπως καλά το είπες εσύ, εμείς είμαστε αντίθετοι. Μένουμε εδώ γιατί, για πιο πολύ φθορά.
Γιατί έχουμε αυτές με την ύλη, γι' αυτό. Τι έχουμε? Έχουμε πιστέψει την ύλη, γι' αυτό. Ναι, έχουμε παραδείσει την ύλη. Πάντως η πρακτική τοποθέτηση πάνω στο θέμα αυτό είναι ότι τη συνάντηση, την υπαπαντή, δεν τη ζούμε μια φορά το χρόνο. Τη ζούμε και στην προσευχή που συναντάμε τον Κύριο, γι' αυτό πρακτικά πια προσευχόμαστε για να συναντιόμαστε με τον Κύριο, τη ζούμε και στη μελέτη της Γραφής, γιατί εκεί μας μιλάει, εκεί λέει γίνεται, έχω διαβάσει σε ένα βιβλίο, σε πατερικό πρέπει να είναι, λέει, εκεί πια λέει κάνει το παραβάν, όταν διαβάζει το Ευαγγέλιο το παραβάν έτσι και πίσω από την εντολή είναι ο ίδιος. Γίνεται συνάντηση με τον Κύριο και στην προσευχή. Συνάντηση με τον Κύριο γίνεται, Μιχάλη, και όταν λέω βάζω το χέρι της στην τσέπη και δίνω σε αυτόν που έχει πει ο Κύριος, όταν δώσετε σε αυτόν που δεν έχει να φάει, είμαι εγώ αυτός. Συνάντηση εκεί γίνεται. Συνάντηση γίνεται όταν, Μιχάλη, σου μεταφέρω σε ένα και διαλόγου που έχει άγνοια την γνώση της αλήθειας. Την γνώση της αλήθειας. Συνάντηση είναι εκεί πέρα. Αντάμωμα γίνεται εκεί πέρα. Θέλω να πω κάτι. Πρακτικά ποια μας ενδιαφέρει. Πρακτικά το θέμα. Να το πω. Γιατί το έχουμε μάθει στραβά και θέλω να δώσεις μία έτσι καλύτερη απάντηση, ότι εμείς ξέρουμε ότι στις 40 μέρες πρέπει η μάνα και ο πατέρας να πάρουν το παιδί, να το πάνε στην εκκλησία, να πάρουν εκεί. Καλά ξέρουμε. Έτσι λοιπόν. Αλλά πολλές πάνε σε 20 μέρες, ναι, να πάρουν τη μισή ευχή. Ναι. Πώς κλείνει ο παπάς? Και είπες εκεί όχι. Ναι, όχι. Για να με εξήγησε το λίγο καλύτερα, αν υπάρχουν κάτι λόγια καλύτερα. Να πεις κάτι, γιατί όχι. Αυτό το ίδιο το γεγονός της υπαπαντής, δηλαδή ότι η Παναγία πήρε το Κύριο στις 40 ημέρες. Στις 40 ημέρες, γιατί έτσι έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος και έπρεπε ο Κύριος να σεβαστεί το Μωσαϊκό νόμο, γιατί αυτός τον έδωσε, ακολούθησε ο Κύριος τον νόμο. Και λέει και ο Παύλος, ο Κύριος άφησε αγνάρια. Δηλαδή, να πατάμε πάνω. Στα οποία πατάμε. Αυτά είναι τα αγνάρια. 40 μέρες ο Κύριος, 40 και εμείς. Το κάτι άλλο σημαίνει είναι δικό μας. Που δεν έχει καμία σχέση με το αυτό. Ναι, ναι. Βάγγελε, πες κάτι, μα θες. Τη μισή ευχή τώρα ποιος τη δει? Δεν ξέρω, Ιωσήφ, αυτοί που τη δίνουν. Μην φωνάζετε σπάνια. Μην πάτε αλλού. Εκεί που θα πάρουμε τροφέλια θα πάμε. Έλα, Ευάγγελε. Κάτσε να πω και κάτι. Είπες προηγουμένως ότι άμα βοηθάς τον που δεν έχει να φάει. Σωστό το είπες. Αντάμωση με τον Κύριο γίνεται. Ναι. Ναι. Τώρα αυτοί που δεν έχουν σωστά ζητάνε. Και ναι, θέλουν να ζήσουν. Ναι. Τώρα για αυτούς τους το έχουν εμπόριο κάνει. Τι γίνεται? Τιμωρούνται αυτοί? Αυτό το αν τιμωρούνται ή όχι είναι θέμα. Εγώ προσωπικά δεν μου φτάσαν τα λεφτά όσο ζούσα και ήθελα περισσότερο. Και αυτοί το ίδιο κάνουν. Πώς το πες αυτό, για πες το ξανά. Τα χρόνια που ζούσα, ναι, ό,τι μπορούσα να εξοικονομήσω δεν μου φτάνανε. Ποτέ δεν φτάνανε. Ό,τι είναι πως. Το ίδιο παρανομαστή. Κρέωση και αυτού του ανθρώπου. Ότι του ανθρώπου δεν φτάνει. Όλοι είμαστε. Οπότε είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι κατά τώρα ή. Γιατί ανέβαλε. Έλα, Ευάγγελε. Έλα, Ευάγγελε. Θέλει να πει κάτι, είδα. Ο Ευάγγελο. Εγώ εύχομαι σε όλου του αδελφού ανά τον κόσμο να έχουν το σφοδρό έρωτα του Αγίου Σημεών να συναντήσουν τον Κύριο. Ο Μέγα Βασίλειο μα λέει τον τρόπο που μπορεί κανεί να συναντήσει τον Κύριο. Λέει ότι ο προορισμό του ανθρώπου είναι ο αγιασμός αυτού που χωρίς αυτόν ουδής μπορεί να δει το πρόσωπο του Κυρίου. Σωστό. Το λοιπόν, επειδή κατά την ταπεινή μου άποψη το διαβατήριο για να συναντήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου είναι η ταπείνωση, γιατί το λέει ξεκάθαρο ο Κύριος ότι μάθετε από μου ότι πράω και ταπεινώ στην καρδία. Από εκεί και πέρα πόσο προσπάθεια χρειάζεται, όλοι μας το ξέρουμε, δεν χρειάζεται ας πούμε να το μνημονεύουμε πάλι. Αυτά και ευχαριστώ πολύ.
Είναι και απλό και δύσκολο. Τι είναι, όλοι το ξέρουμε. Και το λέει ο Κύριος. Είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Όταν λέμε στενή και τεθλιμμένη, αφήνουμε τα θέλω μας, τα εγώ μας, τα τι έχουμε και το τι δεν έχουμε. Και από εκεί και πέρα ο Κύριος μας βλέπει, μας βοηθάει και μας οδηγεί. Αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι και ο Ιούδας Ισκαριώτης ήταν κοντά του. Τώρα αυτό και το εγώ, τελευταία εγώ, στιγμή θα γίνει τώρα. Εισήρθε ο πειρασμός και τον έκανε πως τον έκανε τον Ισκαριώτη. Γιατί ο δισκατάρατος μέχρι τελευταία στιγμή μπορεί να πει μέσα. Θέλω να σε αυτό Ευάγγελε, σε αυτό το νυν που λέει η Εκκλησία, σε αυτό το νυν που λέει ο ληστής, σε αυτό το νυν που λέει ο Απόστολος Παύλος, σε αυτό το νυν ημέρα επρόσδεκτος κτλ. Αυτό το νυν είναι, το λέει ο λαός αλλιώς, από μια κλωστούλα λέει. Ναι, και η σωτηρία μας από μια κλωστούλα πέρα. Αυτό το νυν δεν είναι για μας ένα ακόμα θαύμα της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού, για να μας δίνει αυτό το νυν να μετανοήσουμε. Είναι. Είναι καθαρά αγάπη του Κυρίου. Διότι και αυτό που μνημόνευσε προηγουμένως είναι πολύ συγκλονιστικό με το ληστή. Ναι, για μια δευτερόλεπτα. Μια στιγμή. Ναι. Και τον πήρε κοντά του. Ο άλλος λέει δεν υπάρχει Κύριε, ο άλλος λέει και ληστής μάλιστα και λέει α, είσαι ο Θεός μου, πάρε με στον παράδεισο. Πάντως, αν κάνουμε αυτοκριτική και ελέγξουμε τις αμαρτίες μας, τότε θα πούμε Θεέ μου, πόσο μας αγαπάς και μας ανέχεσαι. Μα για να είμαστε κάθε μέρα, δεν μας ανέχεται και δεν μας αγαπάει. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ελέησον ημάς. Αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημί σήμερον και άφεση ημί τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εισελέγεις ημάς ημών, αλλά ρίξε ημάς από τον πνευμό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την όμορφη παρέα σας. Εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς, γιατί βαφτιζόμαστε καλά εδώ μέσα όλοι. Βαφτιζόμαστε καλά. Αυτό κάποιος κύριος για σένα. Κάποιος κύριος για σένα.